Λοιπόν, για τους διδύμους, φυσικά, εφόσον είναι κυβερνήτης του ζωδίου σας, η επιρροή του ανάβρωμου Ερμή πιάνει αρκετά περισσότερο εσάς σε σχέση με άλλους και μάλιστα τώρα που είναι και απέναντί σας, είναι στο ζώδιο του Τοξότη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γενικά μην περιμένετε να τρέξουν τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις αυτά που θέλετε να κάνετε από εκεί που δεν το περιμένετε. Μπορεί να έχετε στο μυαλό σας κάτι να φτιάξετε που μπορεί να αφορά το σπίτι ή κάτι να κάνετε που έχει σχέση με μια συνεργασία επαγγελματική. Και δεν βλέπετε να έρχεται η λύση, η απάντηση. Μην απογοητεύεστε. Συνήθως ο Ερμής απλώς καθυστερεί. Δεν ακυρώνει κάτι. Άρα το Δεκέμβρη και κυρίως μετά τις 7 Δεκεμβρίου, που θα σταματήσει να είναι ανάβρωμος, μπορεί όλα να εξελιχθούν, αυτά που δεν εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, όπως πρέπει να εξελιχθούν. Φυσικά, πολλές φορές ο ανάβρωμος Ερμής μας φέρνει και ανθρώπους, ειδικά όταν είναι στο κομμάτι των σχέσεων, και ανθρώπους από το παρελθόν. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι από το ερωτικό σας παρελθόν, μπορεί να είναι και από το επαγγελματικό σας παρελθόν. Με κάποιο τρόπο δηλαδή να σας ξαναπλησιάζουν, να θέλουν να τους δώσετε ή να σας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Θα δείτε αν πρέπει να το κάνετε και, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην βιαστείτε ούτε σε αυτό το κομμάτι, να πάρετε το χρόνο σας, να σκεφτείτε, να δείτε αν έχει αλλάξει κάτι και το Δεκέμβρη, πρώτο Θεός, μετά τις 7 του μήνα, απαντάτε. Δηλαδή, δίνετε την ευκαιρία, αν εξακολουθείτε να θέλετε.